Ανοιχτούς χώρους για παιδικό παιχνίδι, όσο ο καλός καιρός το επιτρέπει, διαλέγουν οι γονείς μικρών παιδιών στην Κρήτη που βρίσκονται σε εγρήγορση μετά τα αυξημένα κρούσματα κοξάκι, τα οποία παρατηρούνται κυρίως σε βρέφη και παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας. Όσο μπορούμε, αλλά τα παιδιά είναι παιδιά και θέλουν να παίξουν. Πρέπει να βρεθούμε σε χώρους. Προτιμούμε τους ανοιχτούς. Φοβάστε μου κολλήσει, φροντίζετε να είναι πιο ανοιχτό το περιβάλλον, έτσι. Αυτό. Mm-hmm. Προσπαθούμε να είναι σε ανοιχτούς χώρους και όχι στο σπίτι. Και να αερίζουμε και καλά. Οι παιδικές ιώσεις βρίσκονται σε έξαρση το τελευταίο διάστημα, κάτι για το οποίο φαίνονται ενήμεροι, μικροί και μεγάλοι. Δεν χρειάζεται να απευθυνόμαστε με το οποιοδήποτε σύμπτωμα. Αν δεν είναι πολύ σοβαρό, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται. Μάλιστα. Έχετε διαβάσει για την έξαρση του κοξάκι? Το έχω ακούσει, ναι, το έχω ακούσει. Σας ανησυχεί? Υπόψη μου, εντάξει. Μας ανησυχεί, δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για κάτι πριν το δούμε. Θα βγάλεις άφθρες και σπυράκια. Πρέπει να μένουμε στο σπίτι. Σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως η Λάρισα, όπου σήμανε καμπανάκι για τους παιδιάτρους, τα περιστατικά στις εκπαιδευτικές δομές είναι αυξημένα. Σε μία μόλις εβδομάδα έχουν παρουσιαστεί συμπτώματα σε περισσότερα από 3 παιδιά κάτω των 5 ετών σε κάθε βρεφονηπιακό σταθμό και νηπιαγωγείο της πόλης. Υπάρχουν κατά περιόδους εξάρσεις του κοξάκι, αλλά τη φετινή χρονιά είναι λίγο παραπάνω από σε σχέση με τις προηγούμενες. Συνήθως τα μικρά παιδιά, τα οποία πάνε δημοτικά, νήπια, είναι πιο πολύ επικίνδυνα. Κίνδυνο το να γεμίσουν μία ίωση. Τα κρούσματα κοξάκι στην Ελλάδα οφείλονται κυρίως στον τύπο Α, που συνοδεύεται από πιο ήπια συμπτώματα με χρόνο επόασης 3 έως 6 ημέρες. Συμπτώματα τα οποία πρέπει να κινητοποιήσουν χωρίς να ανησυχήσουν ιδιαίτερα τους γονείς είναι εκτός από τα τυπικά των ιώσεων, δηλαδή πυρετός, πόνο στο λαιμό, βήχας, διάρρεια, ρινική καταρροή ή φυσαλίδες σε γλουτούς, στόμα, πέλματα και παλάμες. Προς το παρόν φέτο δεν έχουν κανένα σύμπτωμα. Αλλά σίγουρα μέσα στο πρώτο κρατήσω. Παλιά δηλαδή το κρατούσα με σπίτι, ναι. Παιδίατροι και λοιμοξιολόγοι επισημαίνουν στους γονείς όταν βλέπουν ανάλογα συμπτώματα στα παιδιά τους να μην τα στέλνουν στο σχολείο. Πλύσιμο και αντισηπτικά και για τα παιδάκια και κάτι άλλο για τα παιδιά. Οι μητέρες όταν βλέπουν το παιδί ξυπνάει το πρωί και δεν είναι πολύ καλά, παλιά τα στέλναμε. Πήγαινα τα παιδάκια στο σχολείο. Τώρα το κρατάς στο σπίτι. Για 2-3 μέρες να το παρακολουθείς και μετά το στέλνεις. Το ίδιο διάστημα καταγράφονται και πολλά περιστατικά με λαρυγκίτιδες σε παιδιά, ενώ αναμένεται λόγω και της εποχής έξαρση στη γρίπη και τον αναπνευστικό συγκυριακό ιό.